Καλησπέρα σας. Να παραμείνουν στην εργασία τους διεκδικούν 13 εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΛ που είχαν προσληφθεί ως συμβασιούχοι εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, καταθέτοντας σήμερα στη δικαιοσύνη εκ νέου ασφαλιστικά μέτρα. Στο δικαστήριο βρέθηκαν για συμπαράσταση και ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας, αλλά και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ Παναγιώτης Βάλεσης, τονίζοντας σε δηλώσεις του στον Νέο πως η ΔΕΙΑΛ πρέπει να έχει κανονικά 195 εργαζόμενους, ενώ αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι είναι 58. Η πρόεδρος των εργαζομένων της ΔΕΙΑΛ τόνισε πως ειδικά τώρα που οι επισκέπτες στο νησί μας θα αυξηθούν, οι ανάγκες θα είναι μεγαλύτερες, ενώ ο δικηγόρος των εργαζομένων, Απόστολος Γκατζιός, υπογράμμισε πως θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία της εταιρείας αν αποχωρήσουν εργαζόμενοι. Η παρουσία μου εδώ δεν είναι απλά θεσμική με την έννοια να υποστηρίξω τους εργαζόμενους. Είναι ουσιαστική, διότι χωρίς αυτά τα παιδιά ουσιαστικά η ΔΕΙΑΛ καταραίει. Αν φύγουν δηλαδή αυτά τα 13 παιδιά που είχαν προσληφθεί επί COVID, μένει η ΔΕΙΑΛ με 5 άτομα στην ίδρυση και 3 στην αποχέτευση. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει περίπτωση να εξυπηρετηθεί ή να αντιμετωπιστεί όλος αυτός ο όγκος των προβλημάτων που έχουμε σαν επιχείρηση. Κάναμε λοιπόν αυτό που είναι απολύτως αυτονόητο. Έχω στείλει ήδη επιστολή εδώ και 2-3 μέρες στο Δήμαρχο που τον εξηγώ όλη αυτή την υποστελέχωση. Και σήμερα ήρθαμε εδώ στην κατάθεση των ασφαλιστικών μέτρων να τους υποστηρίξουμε και ευελπιστούμε ότι και οι δικαστικές αρχές θα καταλάβουν το μέγεθος του προβλήματος και θα πάρουν μια απόφαση η οποία θα μας βοηθήσει να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια. Συνέχεια έχουμε αποχωρήσει και δεν έχουμε προσωπικό. Τα γράφω όλα και στην επιστολή προς τον Δήμαρχο. Από 195 άτομα που έπρεπε να έχει ΔΕΙΑΛ, η οποία ξέρετε ότι είναι διαδημοτική, είναι όλη Λέσβος, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 58 ή 57. Μόνιμοι. Όλοι ΔΕΙΑΛ. Όλοι ΔΕΙΑΛ. Και από αυτούς περιμένουμε άλλες 5 ή 6 συνταξιοδοτήσεις ακόμα. Ξεκίνησαν με συμβάσεις COVID και συνέχισαν να προσφέρουν τις εργασίες στην επιχείρηση μέσα από δικαστικές αποφάσεις. Είχαμε μια αρνητική έκβαση και προσπαθούμε σήμερα να επανέλθουμε στο δικαστήριο να δείξουμε το κατεπήγον της επιχείρησης και την αναγκαιότητα αυτών των ανθρώπων, διότι αυτά τα άτομα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από 10 μέχρι και 15 χρόνια. Έχουν αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, γιατί η επιχείρηση είναι μια επιχείρηση εξειδικευμένη. Έχουμε να κάνουμε δηλειοστάσεις με βιολογικούς, με συντηρήσεις δικτύων. Και η αναγκαιότητα στο να μείνουν αυτά τα παιδιά είναι τακτική αυτή τη στιγμή. Η επιχείρηση όταν αποχωρήσουν δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Το έχουμε αναδείξει αυτό και με έγγραφα προς την διοίκηση και στη δημοσιότητα. Όταν σε πιθανή απομάκρυση αυτών των 13 ατόμων, η επιχείρηση πάβει να λειτουργεί. Τα συνεργεία αποδυναμώνονται. Το συνεργείο της ίδρυψης θα παραμείνει με 4 άτομα και το συνεργείο αποχέτευσης με 3 άτομα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορεί να διαχειριστεί η επιχείρηση πλέον το μεγάλο αντικείμενο που έχει, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε όλο το νησί. Οι ανάγκες από τώρα μέχρι και το Σεπτέμβριο θα διπλασιαστούν με την αύξηση των τουριστών, με τη λειψιδρία, με την αύξηση θερμοκρασίας, που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή 24/24 είμαστε σε λειτουργία. Αν αποδυναμωθούμε και χάσουμε αυτά τα παιδιά, τα οποία εκτός από την εμπειρία τους είναι και 13 άτομα μείον, σημαίνει ότι εμείς αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κλείσουμε ουσιαστικά. Είχε προσδιοριστεί σήμερα η συζήτηση της προσωρινής διαταγής. Ένα θέμα πολύ σημαντικό για τη ΔΕΙΑΛ, διότι έχει να κάνει με δύο πολύ σημαντικούς τομείς για τη λειτουργία της επιχείρησης. Το ένα έχει να κάνει, όπως είναι γνωστό, η επιχείρηση είναι υποστελεχωμένη, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα και αν τυχόν κριθεί ότι αυτοί οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εργαστούν και να μην επιστρέψουν στην εργασία τους, τότε αυτόματα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα λειτουργίας για την επιχείρηση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, και το καταλαβαίνει νομίζω ο κάθε πολίτης και δημότης που ζει εδώ στη Μυτιλήνη, είναι ότι από το μήνα Μάιο και μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο ο πληθυσμός της Λέσβου διπλασιάζεται. Ως εκ τούτου και οι ανάγκες που έχει η επιχείρηση διπλασιάζονται και αυτές. Καταλαβαίνετε ότι αυτόματα καθίσταται επιτακτική ανάγκη η συνέχιση στην εργασία των συγκεκριμένων εργαζομένων. Και γιατί το συγκεκριμένο, γιατί αυτοί έχουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που εργάζονται στην επιχείρηση και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και επειδή μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένη εργασία,
Ως εκ τούτου δεν αναπληρώνονται εύκολα, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε έναν εργαζόμενο όπως είναι στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα άμεσα. Λοιπόν, αυτός πρέπει να αποκτήσει μια εξειδίκευση, πράγμα το οποίο είναι δύσκολο, γιατί εδώ μιλάμε για ίδρυυση και για αποχέτευση. Τέλος, είναι δεδομένο ότι έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Στο πρόσφατο παρελθόν είχε δικαιώσει τους εργαζόμενους αυτούς και μάλιστα τους είχε ανανεώσει και τις συμβάσεις με συνεχόμενες ανανεώσεις των προσωρινών διαταγών και ευελπιστώ ότι θα γίνει και το ίδιο. Πριν κάποιους μήνες είχατε ακόμη ένα δικαστήριο με τους ίδιους εργαζομένους. Είχε απορριφθεί είχαν διατηρηθεί προσωρινές διαταγές για 4 φορές. Λοιπόν, δεν είχε δικαστεί υπόθεση για λόγους καθαρά που δεν οφείλονταν σε εμάς, γιατί ήταν τότε να θυμάστε με τις αποχές. Λοιπόν, και δυστυχώς το δικαστήριο, όταν δικάσαμε την τελευταία φορά, έκρινε αρνητικά. Βέβαια, η άποψή μας, η οποία υποστηρίζαμε τότε και την υποστηρίζουμε με τα βουλημίας και σήμερα και μετά επιτάσσεως, είναι το εξής. Δεν πρόκειται για την ίδια περίπτωση με τις ανανεούμενες συμβάσεις στο δημόσιο τομέα, γιατί είναι γνωστό αυτό που κάναμε γνωστό και στο φυσικό δικαστή, ότι η ΔΕΙΑΛ έχει κριθεί μια μετάκληση αποφάσεις του Αρείου Πάγου, δεν ανήκει στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και ως εκ τούτου η μετατροπή των συμβάσεων αυτών από ορισμένου χρόνου σε αορίστο επιτρέπεται. Είναι δυνατή δηλαδή από τον νομοθέτη. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Αυτό κάναμε γνωστό και καταστήσαμε γνωστό στο δικαστήριο και σήμερα, προσκομίζοντας συγκεκριμένη νομολογία, συγκεκριμένες αποφάσεις, και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά.